κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εκλήθη ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός να συνεισφέρει στην αρχική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και στην εξακρίβωση των αρχικών εστιών πυρκαγιάς, αξιοποιώντας την πρόσβασή του στις διεθνείς δορυφορικές βάσεις δεδομένων. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μέσω της συνεργασίας του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού με το International Charter Space and Major Disasters, έκανε αίτημα καταγραφής προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για λήψη όλων των διαθέσιμων δορυφορικών δεδομένων από διάφορους δορυφορικούς οργανισμούς, προκειμένου να υπάρξει αρχική ανάλυση και πληρέστερη αποτύπωση της καταστροφής και καταγραφής των αιτιών των πυρκαγιών. Η Υπηρεσία, αξιοποιώντας τις παρεχόμενες εικόνες από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δορυφόρους, έδωσε στην πυροσβεστική στοιχεία για την πιθανή έναρξη, καθώς και για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην προβολή φαίνονται τα τρία σημεία στα οποία εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και αφορούν στις περιοχές Κινέτας, Ανατολικής Αττικής και Ζεμενού Κορινθίας. Η έναρξη της πυρκαγιάς στην Κινέτα φαίνεται στην προβολή. Τα επεξεργασμένα δεδομένα αφορούν σε πραγματικές εικόνες ή εικόνες δορυφορικών υπέρυθρων αισθητήρων, όπως ελήφθηκαν από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους. Υπέρυθρη εικόνα δορυφόρου στην Κινέτα που απεικονίζει την πρώτη εστία. Στην περιοχή της Κινέτας, στις 23 Σεπτέμβρου 2018 και ώρα 12.03 μετά μεσημβρίας, εμφανίζεται η αποτύπωση από δορυφόρο πρώτης εστίας πυρκαγιάς, η οποία αντιστοιχίζεται με την καταγραφή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως φαίνεται στην παρούσα προβολή. 12 και 35 μετά μεσημβρίας, καταγράφεται από τα δορυφορικά δεδομένα εκδήλωση 13 θερμικών εστιών πυρκαγιάς, όπως φαίνονται στην προβολή και με τη γραμμική διάταξη που εμφανίζεται κυρίως κοντά σε οδικό δίκτυο. Δεδομένου ότι η διεύθυνση του ανέμου ήταν βόρεια-βορειοδυτική, οι εστίες που καταγράφονται 30 λεπτά αργότερα βόρεια και βορειοδυτικά της πρώτης εστίας προξενούν εύλογα ερωτηματικά. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω θερμικά σημεία, όπως αποτυπώνονται από τη δορυφορική απεικόνηση, βρίσκονται σε νοητές και παράλληλες ευθείες, όπως φαίνεται στην προβολή, κοντά σε οδικό δίκτυο και απέχουν μεταξύ τους περίπου 1.100 μέτρα, τα ακριβή νούμερα φαίνονται στην προβολή, και επισημαίνεται η χρονικά σχεδόν ταυτόσιμη εκδήλωση των θερμικών αυτών εστιών. Οι δορυφορικές αποτυπώσεις παραδόθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προχωρήσουν οι αυτοψίες στα ανωτέρω σημεία. Παράλληλα, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής εμφανίζονται θερμικά σημεία εστιών πυρκαγιάς, τα οποία παραδόθηκαν στην πυροσβεστική αντίστοιχα. Επικρατούσαν άνεμοι δυτικοί πολύθιοι ελώδεις που έφταναν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί μέχρι την παραλία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στα στίγματα που δώσαμε προς εξέταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εντοπίστηκαν, όπως φαίνεται στην προβολή, εστίες πυρκαγιάς πράγματι, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία παράδοσης των δορυφορικών απεικονίσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προς ενημέρωση, μέχρι στιγμής έχουν αξιοποιηθεί και διασταυρωθεί πληροφορίες από τα κάτωθη δορυφορικά συστήματα. International Charter for Space and Major Disasters, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, κλειστή πηγή, Copernicus Emergency Management Service, κλειστή πηγή, Ευρωπαϊκός Δορυφόρος Sentinel-2, κλειστή πηγή, Fire Management System της NASA, ανοιχτή πηγή, το Γαλλικό Δορυφορικό Σύστημα Πλιάδης, κλειστή πηγή. Ευχαριστώ πολύ.